Γεια σας, έχω μαζί μου σήμερα τον Δημήτρη. Πότε κάναμε τη μεταμόσχευση, Δημήτρη? Στις 25 Οκτωβρίου του 2019. Το 1919 έχουμε συμπληρώσει 14 μήνες. Λοιπόν, θα δείτε εδώ μετά τις φωτογραφίες το πριν του Δημήτρη. Έλα λίγο κοντά να δούμε εδώ πέρα τι ωραίο μαλλί έχουμε φτιάξει. Έχουμε φτιάξει όλη την μπροστινή ζώνη, την πίσω ζώνη δεν την έχουμε αναλάβει ακόμα. Εντάξει, βλέπετε τι ωραίο μαλλί είναι και πόσο φυσικό. Έχει και ωραία τρίχα, αλλά αυτό το οποίο είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον από τη δικιά μου τη μεριά ως γιατρός είναι το εξής. Πρώτον, τι είχες κάνει πριν έρθεις σε μένα? Είχα κάνει δύο επεμβάσεις. Η μία ήταν με strip, αποτυχημένη ήταν στη λέω, και η οποία ξέχασα και το παράπονο μου μετέπειτα στην εταιρεία και έγινε μια επόμενη επέμβαση με Fewer. Την και οποία και πάλι ήταν φτωχή και το αποτέλεσμα ήταν. Όταν ήρθες σε μένα και σου είπα ότι. Τι σου είπα εγώ, θα το φτιάξω, θα το. Εσείς μου είπατε ότι τελείωσαν όλα αυτά. Οι επεμβάσεις οι οποίες γινόταν παλιά ήταν απαρχαιωμένες, θα γίνει πολύ λεπτή δουλειά. Καλά, δεν έκανες και πολύ παλιά. Πότε την είχες κάνει αυτή? Την είχα κάνει πριν 6 χρόνια. 6 χρόνια. Καλά, προχθές δηλαδή στην πραγματικότητα. Στην πραγματικότητα, ναι. Τώρα που είδες τις φωτογραφίες σου, πώς ήσουν? Το θυμόσουν, πώς ήσουν? Πραγματικά είχα κάποιες, αλλά τόσο αναλυτικά και φωτεινές που τις είδα πριν, ακόμα. Δεν το έχεις πιστέψει. Ήταν ένα άσχημο συνέστημα και τώρα είναι μια εντελώς διαφορετική. Είσαι ικανοποιημένος με αυτό που βλέπεις? Είμαι πάρα πολύ και αυτό που σας έλεγα και πριν ότι. Για πες τι σου είπαν οι φίλοι σου. Περνώντας το εξάμηνο, ενώ είδαν μια πολύ ανεδειγμένη τριχοφία, πλησιάσανε κοντά στο κεφάλι μου και μου λένε έχεις βάλει μαλλιά. Και όταν ήρθαν ακόμα πιο κοντά, ήταν τόσο λεπτή δουλειά που μου λένε ότι δεν έχεις βάλει μαλλιά. Κάτι άλλο έχεις κάνει και. Άρα, αόρατη μεταμόσχευση. Αόρατη όσον αφορά τη φυσικότητα, αλλά πολύ ορατή όσον αφορά. Την πυκνότητα. Στον Δημήτρη θα κάνουμε άλλη μία επέμβαση στο μέλλον όταν πλέον που είναι. Για δες εδώ λίγο. Κοίτα εδώ. Όλα αυτά εδώ πέρα είναι καινούργια μαλλιά. Λοιπόν, πολύ δύσκολο περιστατικό. Στην πραγματικότητα το πίσω μέρος δεν το έχουμε αντιμετωπίσει ακόμα. Εντάξει. Θα φτιάξουμε και το πίσω μέρος σε επόμενη επέμβαση και θα είναι ένα κεφάλι το οποίο πραγματικά. Κανείς δεν θα φανταζόταν ότι το πρόβλημα του Δημήτρη ξεκινούσε από εδώ πέρα. Από εδώ. Είναι δηλαδή σχεδόν στάδιο 7. Και όμως με σωστή τοποθέτηση των οσχημάτων όπως πρέπει και με μια ωραία τρίχα όπου έχει και αφήνοντάς και λίγο πιο μακριά που θα έπρεπε να την έχει αφήσει λίγο πιο μακριά. Τα κουρεύω λίγο πιο κοντά γιατί βλέπετε. Έλα μωρέ, πάτε στο λίγο πιο μακρύ. Θα έχει ένα τέλειο αποτέλεσμα, πιο πολύ μαλλί και από τον γιατρό του. Χάρηκα πολύ που σε είδα. Χάρηκα και εγώ. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Ευχαριστώ πολύ.